Κύριε Παπαδόπουλο, το δικό σας σχόλιο. Αν επιβεβαιωθεί το exit poll, εκτός από κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η χώρα θα διαθέτει και πιο δυνατή πραγματική στρατηγική αντιπολίτευση. Εμείς δεν ευνηδιαστήκαμε από αυτή τη δυναμική. Την έχουμε διαπιστώσει όλους τους προηγούμενους μήνες και δεν αφορά αυτό μόνο την προεκλογική περίοδο. Σε έναν κόσμο ο οποίος έδωσε τη μάχη μαζί μας σε αγώνες, σε αρχαιρεσίες σωματείων, σε μια μεγάλη διαδρομή και περισσότερο απ' όλα συνειδητοποίησε ότι ο πραγματικός του αντίπαλος δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή αντιμετώπισε συνολικότερα μια πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άρχουσα τάξη και προβληματίστηκε, πήρε θέση μάχης δίπλα στο ΚΚΕ. Η ακροδεξιάς στην Βουλή, κύριε Βαλόπουλο. Θα σας πω, σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά το ποιος γέμισε τα ντεπόζιτα αυτών των σχηματισμών και αφορά αυτό την κυρίαρχη πολιτική η οποία είχε μια ολόκληρη βεντάλια που γέμιζε αυτά τα ντεπόζιτα, δηλαδή από την ποινικοποίηση στην ουσία στην λαϊκή συνείδηση των μεταναστών για τα προβλήματα μέχρι τον αντικομουνισμό που δεν τον συναντήσαμε μόνο στη Νέα Δημοκρατία, τον συναντήσαμε ας πούμε στον επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαρατζίδη, και ταυτόχρονα στην στήριξη του συστήματος φανερή και κρυφή, αφενός με την δίκη της Χρυσής Αυγής να μην τελειώνει όλα αυτά τα χρόνια και αφετέρου με κάλπικες νομοθετικές ρυθμίσεις που απέδειξαν ότι μόνο πολιτικά, μόνο από το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να αντιμετωπιστεί το φασιστικό ρεύμα.